ανθρώπους να μην πηδάνε από τα μπαλκόνια, μην αυτοκτονούν. Να ηρεμήσει λίγο ο εγκέφαλος, όχι η ψυχή. Ο εγκέφαλος δεν είναι η ψυχή. Πολλοί νομίζουν ότι η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Όχι. Η ουσία της ψυχής μας λένε οι Άγιοι. Είναι στην καρδιά. Έτσι είναι ένα άλλο σύστημα που η επιστήμη το αγνοεί. Η θεολογία όμως το ξέρει. Είναι το μνημονικό σύστημα της καρδιάς. Αυτό που λέμε καρδιακή μνήμη. Η οποία καρδιακή μνήμη πρέπει να είναι γεμάτη με το Χριστό. Να μνημονεύει δηλαδή η καρδιά συνέχεια το Χριστό. Αυτό που λέμε νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή. Τότε λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος και τότε έχει ψυχική υγεία. Σήμερα επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν καρδιακή μνήμη, έχουν μόνο εγκεφαλική μνήμη και στα σχολεία τα παιδιά μαθαίνουν μόνο εγκεφαλικά να ζουν, όχι καρδιακά. Αλλά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σου δείξει τον Θεό, να δεις τον Θεό με τον εγκέφαλο. Γιατί για το εγκέφαλο λειτουργεί παίρνοντας το υλικό από τις αισθήσεις. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι πιάνουμε, τι γευόμαστε, όλα αυτά πάνε με το νευρικό σύστημα, πάνε στον εγκέφαλο. Και εκεί ολοκληρώνονται και έχει ο άνθρωπος μια εικόνα του περιβάλλοντός του. Έχει μια αντίληψη. Αλλά υπάρχει μια άλλη δύναμη η οποία μπορεί να σε κάνει να δεις τον Θεό. Και αυτή η δύναμη οι πατέρες την είπαν νου. Άλλο λογική και άλλο νους. Έτσι, η λογική είναι η δύναμη που συνδέεται με τον εγκέφαλο. Η λειτουργία της λογικής συνδέεται με τον εγκέφαλο. Με την κυταρική μνήμη, την εγκεφαλική μνήμη. Ο νους συνδέεται με την καρδιά. Είναι η καρδιακή μνήμη και είναι η πιο σπουδαία δύναμη της ψυχής μας. Μετά από αυτή η κατώτερη δύναμη είναι η λογική. Ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς μας λέει ότι η ψυχή μας έχει 5 δυνάμεις. Δεν είναι δύσκολο, θα σας τα πω έτσι απλά να τα ξέρετε. 5 δυνάμεις. Οι πιο σπουδαίες είναι ο νους και η διάνοια. Η διάνοια είναι συνδεδεμένη με τη λογική και έχει σχέση με τον εγκέφαλο. Ο νους έχει σχέση με την καρδιά. Και λειτουργεί όχι με τη λογική, αλλά με τι? Με την πίστη. Έτσι. Όταν καθαρίσεις το νου σου, την καρδιά σου, τι λέει ο Χριστός, τότε θα δεις τον Θεό. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Όταν η καρδιά είναι βρώμικη, και πότε είναι βρώμικη η καρδιά? Όταν έχει μέσα της όχι τη μνήμη του Χριστού, αλλά έχει τις μνήμες των παθών. Έχει τα χρήματα, τις ειδονές, το τι θα πει ο κόσμος. Τότε η καρδιά είναι βρώμικη. Τότε είναι σκοτισμένος ο νους και δεν μπορεί να δει τον Θεό. Να σας το πω με ένα ανάλογο. Ένας αστρονόμος που έχει ένα πολύ καλό τηλεσκόπιο, το οποίο όμως έχει ένα φακό μου τζουρωμένο. Πηγαίνει αυτός, ανοίγει το τηλεσκόπιο και τι βλέπει? Τίποτα. Αφού είναι μου τζουρωμένος. Οπότε λέει, κοίταξε, δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχουν αστέρια. Αφού ορίστε, εγώ κοιτάω και δεν βλέπω τίποτα. Έτσι δημιουργούνται οι άθεοι. Και σου λέει, εγώ δεν βλέπω το Θεό. Μα πώς να το δεις, αφού το τηλεσκόπιο σου είναι μουτζωρωμένο. Η καρδιά σου είναι βρώμικη. Καθάρισε την καρδιά σου και θα τον δεις τον Θεό. Μακάρι καθαρή την καρδιά, ότι αυτοί το θανόψονται. Καταλάβατε πώς φτάνουμε στην αθεία. Επειδή υπάρχει αμαρτία, η αμαρτία έχει σκοτήσει την καρδιά μας και θυμηθείτε τι έλεγε ο Κύριος, πώς σκοτίζεται η καρδιά? Από τους λογισμούς. Εκ της καρδίας εξέρχονται, λέει, πονηροί λογισμοί, πορνίες, μοιχείες, όλα αυτά τα κακά. Και αυτά είναι, λέει, που κινεί τον άνθρωπον, κινεί με όμικρο γιώτα. Δηλαδή μολύνουν, αυτό θα πει κινεί, μολύνουν τον άνθρωπο. Δεν μολύνεται ο άνθρωπος από τα εισερχόμενα, που λέει και ο λαός, από τα εξερχόμενα. Βέβαια, όταν κάνεις παρακοή, μολύνεται και από τα εισερχόμενα. Όταν είναι νηστεία και εσύ τρως, μολύνεσαι, γιατί κάνεις παρακοή όμως, όχι ότι είναι κακό το κρέας. Το κρέας είναι κακό, το φτιάξει ο Θεός. Αλλά η Εκκλησία σου λέει, τώρα που είναι Χριστούγεννα, παραμονές δεν θα φας. Μην τυχόν και πάτε στα ρεβεγιόν τις παραμονές του Χριστουγέννου και φάτε. Μεγίστη αμαρτία. Δεν επιτρέπεται. Γιατί έχει επικρατήσει και αυτή η ιδέα τώρα, έτσι. Συγγενείς λέει, τι να κάνουμε, παραμονή Χριστουγέννων, κρέας. Ναι. Απαράδεκτο.
Λοιπόν, και τα εισερχόμενα μολύνουν όταν δεν γίνονται με ευλογία, όταν δεν τα βάζεις μέσα σου με ευλογία, με υπακοή στην Εκκλησία. Αλλά κατ' εξοχήν μας μολύνουν αυτά που βγάζει η καρδιά. Έτσι. Και αυτά είναι αφενός οι λογισμοί και προσέξτε και τα λόγια μας είναι. Γιατί τι λέει ο Χριστός εκ του περισσεύματος, λέει της καρδιάς, λαλεί και το στόμα. Έτσι δεν λέει. Δηλαδή το ξεχύλισμα της καρδιάς είναι τα λόγια μας. Αν λοιπόν η καρδιά σου είναι βρώμικη και τα λόγια σου θα είναι βρώμικα. Οπότε δεν είναι απλό πράγμα, λέει τον έβρισα, την έβρισα. Σημαίνει ότι η καρδιά σου είναι πονηρή, είναι βρώμικη. Μα λέει αυτή είναι η γλώσσα μας σήμερα. Δεν είναι η γλώσσα μας, είναι η καρδιά μας που είναι βρώμικη. Γι' αυτό και έχουμε και βρώμικη γλώσσα. Και αντί να πει ο φίλος τον φίλο, ξέρετε πώς, τον λέει πώς, ξέρετε. Τη γνωστή λέξη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε από εδώ τι σημαίνει, τι βλάβη έχει πάθει η καρδιά. Δεν είναι το στόμα που σφάλει. Το στόμα είναι το όργανο. Η καρδιά, η ψυχή δηλαδή. Οπότε το ζητούμενο είναι να καθαριστεί η καρδιά. Και αυτή η κάθαρση της καρδιάς γίνεται με την ωερά προσευχή, με αυτό που σας είπα, την καρδιακή μνήμη και με την όλη εκκλησιαστική ζωή. Όχι μόνο να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, αυτή είναι η καρδιακή, η ωερά προσευχή. Έτσι. Είναι η μονολόγιστη ευχή, η οποία όταν βαθύνει γίνεται καρδιακή. Θέλει δουλειά πολύ αυτό βέβαια, αλλά σιγά σιγά γίνεται όταν επιμείνει ο άνθρωπος. Και με την όλη εκκλησιαστική ζωή, δηλαδή την νηστεία που λέει η Εκκλησία, αυτόν τον κανόνα που θα σου βάλει ο πνευματικός σου, που πρέπει να το δέχεσαι με χαρά, η πνευματική μελέτη, γιατί είμαστε όλοι ακατήχητοι και πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς, ποιες είναι οι οδηγίες χρήσης που λέγαμε μέσα μας. Έτσι, του κατασκευαστού μας, τι μας έχει πει ο Χριστός, πώς να λειτουργήσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας για να πατήσουμε σωστά, έτσι, και να λειτουργήσουμε σωστά. Και μετά είναι και η μυστηριακή ζωή, να εξομολογήσει, να κοινωνείς. Χωρίς αυτά τα δύο, τους δύο πυλώνες αυτούς, την ασκητική και τη μυστηριακή ζωή, όση ωραία προσευχή και να κάνεις, δεν καθαρίζει η καρδιά, πρέπει όλα αυτά μαζί. Έτσι, είναι ολόκληρο θεραπευτικό πακέτο, να το πούμε έτσι. Δαιμονίζεται γιατί περηφανεύεται και νομίζω ότι είναι και κάτι ξεχωριστό γιατί οι άλλοι δεν το κάνουν, εγώ το κάνω. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτό που σας είπα ότι η θεολογία μας και η ορθοδοξία μας είναι η αληθινή θεραπεία της ψυχής. Η μόνη ιατρία, ψυχιατρία. Το μόνο ψυχιατρίο που θεραπεύει αληθινά την ψυχή. Να σας πω ένα πολύ απλό, οι ψυχίατροι δεν ξέρουν τι θα πει ψυχή. Δεν ξέρουν. Αφήνω που πολλοί δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει ψυχή. Έτσι και οι ψυχολόγοι. Ναι. Πες είμαι στην Αγία Τριάδα. Τις αδέσεις. Λοιπόν, δεν μπορούμε και να το κλείσουμε. Και λέγαμε γιατί πολεμάνε την Ορθοδοξία. Ξέρετε γιατί. Γιατί όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί έτσι όπως αποκτήσει την πνευματική υγεία όπως σας είπα, μετά γίνεται πρόσωπο, τέλειο, αληθινό πρόσωπο. Είμαστε πρόσωπα, αλλά δεν είμαστε αληθινά πρόσωπα, έτσι ολοκληρωμένα, αληθινοί χαρακτήρες, ναι, μουτζουρωμένα. Οπότε δεν έχουμε και ελευθερία. Γιατί για να έχεις ελευθερία πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα, να έχεις το Θεό, ούτε το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Όσο δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα σου, το παίρνουμε στο βάσιμο αλλά το απενεργοποιούμε. Είμαστε δούλοι, ξέρετε πού, στα πάθη μας. Σας είπα ένα παράδειγμα προηγουμένως. Ο άλλος ντρέπεται να πει ότι νηστεύει. Δεν λέω να το φωνάζεις, αλλά όταν σε ρωτάει ο άλλος νηστεύεις, ναι νηστεύω. Όχι να υποκρίνεσαι ότι δεν νηστεύεις επειδή βρέθηκε σε μια παρέα που τρώει κρέας. Δεν έχει το θάρρος να το κάνει. Γιατί είναι δούλος, δεν είναι ελεύθερος. Ελευθερία είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, έτσι δεν είναι? Ενώ ξέρεις ότι είναι σωστό και θέλεις να νηστέψεις, δεν το κάνεις, είσαι δούλος στο τι θα πουν οι άλλοι, στην ανθρωπαρέσκεια. Είναι η δουλειά στα πάθη. Γι' αυτό στα νιάτα μου τότε ήταν της μόδας ο αναρχισμός, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι της μόδας. Και ένα παιδί στα Εξάρχεια είχε γράψει ένα σύνθημα στους στίχους. Το θυμάμαι ακόμα, είχε κάνει εντύπωση. Και έλεγε, η χειρότερη εξουσία που πρέπει να πέσει είναι αυτή που έχουμε μέσα μας. Ξέρετε ποια είναι αυτή η εξουσία? Τα
τα πάθη μας. Ο διάβολος δηλαδή, ο οποίος έχει κυριαρχήσει μέσα μας. Αυτή η εξουσία πρέπει να πέσει. Αν θες να γίνεις πραγματικά αναρχικός, δηλαδή να ελευθερωθείς, πρέπει να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Και τότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε κοιτάξτε, η Ορθοδοξία αυτό ακριβώς κάνει. Ρίχνει αυτή την εξουσία που υπάρχει μέσα μας, που είναι ο διάβολος τελικά. Έτσι, ο διάβολος υποκινεί τα πάθη. Και σου λέει τώρα, μην το κάνεις αυτό, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι η ανθρωπαρέσκεια, είναι η φιλοδοξία. Ή αν το κάνεις αυτό, δεν πεις ψέματα λόγου χάρη, θα χάσεις την επιδότηση. Έτσι. Είναι η φιλαργυρία, άλλη εξουσία μέσα μας. Έτσι. Ή τώρα εγώ θέλω να φάω. Έτσι. Είναι η φιλιδονία. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Το είδα αυτό, τρελάθηκα. Σου λέει τώρα εγώ πέρασα έξω από το γυράδικο, θα φάω, ας είναι νηστεία. Δεν μπορώ. Αρχίσαν και τρέχουνε τα σάλια μου. Καταλάβατε, είναι, είσαι ελεύθερος έτσι, όχι, είσαι δούλος. Δούλος στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία. Αυτή είναι η τυραννή μας. Έτσι. Και αν δείτε όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, είναι δούλοι σε αυτά τα τρία πράγματα. Είτε στο ένα, είτε και στα τρία. Οπότε, επειδή η Ορθοδοξία σε ελευθερώνει από αυτά, ο διάβολος λυσάει. Ούτε ο παπισμός σε ελευθερώνει από αυτά, ούτε οι Προτεστάντες, ούτε οι Βουδιστές, κανένας. Καμιά άλλη. Μην γελιόμαστε. Ούτε αίρεση, ούτε άλλη θρησκεία ελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτά τα πάθη. Μόνο η Ορθοδοξία, γιατί μόνο η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Και ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Η πανθρησκεία λέει ότι μην είστε αποκλειστικοί, είστε απόλυτοι. Εντάξει, ο Χριστός, αλλά και οι άλλοι. Όχι, δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Δεν είπε, είμαι οδός. Ενώ ο Οικουμενισμός λέει και ο Βούδας είναι οδός και όλοι οι οδοί πάνε στο Θεό. Λάθος, ψέμα. Δεν πάνε όλοι οι οδοί στο Θεό. Όλες οι θρησκείες δεν πάνε στο Θεό, στον αληθινό Θεό. Και η Αγία Γραφή το λέει σαφώς. Οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Έτσι. Ο Χριστός των παπικών, κρατήστε το, αυτό το λέει ο Πατήρ Ιωάννης, ο Πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, είναι ανύπαρκτος. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό, τον αληθινό Χριστό. Ας λένε ότι είναι του Χριστού. Ο Χριστός των Προτεσταντών, ο Θεός των Προτεσταντών είναι ανύπαρκτος. Είναι στην περιοχή της αίρεσης αυτοί όλοι. Έτσι, είναι αιρετικοί. Δεν έχουν σωστή δηλαδή γνώση και δόξα, πίστη για τον Θεό. Οπότε δεν έχουν τον αληθινό Χριστό. Είναι κατ' όνομα χριστιανοί. Υπάρχει κάτι χειρότερο, πατήρ Σάβα, θα παρέμβω. Καμιά φορά σε αυτό που λέει ο πατήρ Σάβας, ακριβώς αυτό είναι. Αλλά υπάρχει κάτι πιο χειρότερο. Να είμαστε βαπτισμένοι, να είμαστε ορθόδοξοι. Περίπου 50 χρόνια μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, αλλά να μην θεραπευόμαστε. Εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε, μήπως έχουμε καμία ψευδαίσθηση σωτηρίας. Όχι γιατί δεν είναι η Εκκλησία η σωτηρία, αυτό ακριβώς είναι ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας, αλλά μήπως εμείς τα παραχαράσουμε, μήπως, να αυτό πολλές φορές που πασάβες και όλη την πνευματική και το συναντάμε, άλλος έναν άνθρωπο που μια φορά στο τόσο, ας το πούμε, η πρώτη φορά εξομολογείται, αλλά όταν περιορίζουμε, ας πούμε, την εξομολόγηση, την νηστεία, να πάτε, νήστεψε 40 μέρες, μπορώ να κοινωνήσω. Πώς το πρώτο πώς. Που θα πούμε. Λέω κάτι άλλο, θα το δούμε και αυτό, λέω. Όχι, όχι, όλα καλά. Μα δεν κάνουμε δίαιτα για να κοινωνήσουμε, νηστεία κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που νομίζω ίσως είναι ο μεγαλύτερος. Γιατί άντε, ο αιρετικός, καθολικός, παπικός, προτεστάντης, βουδιστής, λες είναι τον αποφεύγεις. Αλλά μην έχουμε την αλήθεια, την κατέχουμε, αλλά την κατέχουμε πολλές φορές έτσι, παραδοσιακά ας το πούμε, όχι βιωματικά. Έτσι. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να το προσέξουμε, μήπως ζήσουμε 100 χρόνια μες στην εκκλησία, πάμε 100.000 φορές να εξομολογηθούμε, αλλά στο τέλος μένουμε αθεράπευτοι. Έτσι. Συγγνώμη την παρέμβαση. Ωραία, ωραία. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε. Βέβαια. Δεν ζούμε. Να το κλείσουμε. Απλώς θα σας πω αυτό και τελειώνω. Γιατί μας πολεμάνε. Γιατί ακριβώς η παγκοσμιοποίηση και η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει πρόσωπα, δεν θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει δούλους, θέλει ήλωτες. Γι' αυτό και προωθούν και την ομοφιλοφιλία. Έτσι. Θέλουν διαλυμένες προσωπικότητες. Θέλει ανθρώπους, σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Και επειδή ξέρουν ότι η Ορθοδοξία παράγει πρόσωπα, παράγει ανθρώπους που θα αντισταθούν στα σχέδιά τους, τα δαιμονικά, γι' αυτό χτυπάνε την Ορθοδοξία. Και πρέπει να την κρατήσουμε. Όχι μόνο να την κρατήσουμε, να τη ζήσουμε πρώτα, να τη βρούμε
Και πού θα την βρούμε, στους Άγιους Πατέρες. Σήμερα γι' αυτό χτυπάνε και τους πατέρες, οι λεγόμενοι μεταπατέρικη θεολογία. Γιατί οι πατέρες είναι εμπόδιο στη νέα τάξη πραγμάτων. Γιατί οι πατέρες μας ερμήνευσαν το Ευαγγέλιο. Πάρε το Ευαγγέλιο, δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Πάρε τους Αγίους να δεις τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Πώς ζήσαν οι Άγιοι, είναι το σαρκωμένο Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει να ζήσουμε. Με την άσκηση, με την νηστεία, με τα δάκρυα, με το κλάμα, με τη μετάνοια, όλα αυτά που μας δίδαξαν. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής. Ναι, αλλά όλοι οι Άγιοι πήγανε μαρτυρικά, δεν είναι. Είναι μέσα στο ότι πρέπει να πεις έτσι για να. Ναι, όχι. Αν σου δώσει ο Θεός το δώρο του μαρτυρίου, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως, αν δεν έχουμε το μαρτύριο του αίματος, θα πρέπει να έχουμε το μαρτύριο της συνειδήσεως. Τι θα πει αυτό τώρα. Έτσι, να έχουμε την ομολογία που είπε ο Χριστός. Όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, λέει, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου. Έτσι, όποιος με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, είπαμε έτσι, ο άλλος που κάνει το σταυρό του κάτω από το σακάκι του. Λοιπόν, θα τον αρνηθώ κι εγώ προς τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Έτσι. Ο Χριστός δεν είπε να υποκρινόμαστε το πρωί στο τζαμί και το απόγευμα στα υπόγεια να κάνουμε λειτουργία. Έτσι. Γιατί τους έχουμε κάνει και αυτούς ήρωες. Δεν το θέλει έτσι αυτό ο Χριστός, να γίνουμε κρυπτοχριστιανοί. Δεν είναι αυτό ορθόδοξο. Ο Χριστός είπε να ομολογούμε. Και δεν αντέχεις να σε σφάξει ο Τούρκος, σήκω φύγε. Αυτό είναι νόμιμο. Σε διώκουν από μια πόλη, φύγε σε άλλη πόλη. Να αφήσεις τα χτήματά σου, τα ζώα σου, όλα αυτά, ναι. Αφού δεν αντέχεις το μαρτύριο. Αλλιώς θα κάτσεις και θα δείξεις, θα είσαι αυτό που είσαι. Δεν θα υποκρίνεσαι. Αλλά εδώ βλέπετε που ούτε διώγμα έχουμε και πάλι υποκρίνονται και ντρέπονται. Από μόνοι μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ότι πάμε στην Εκκλησία. Οπότε να μάθουμε την πίστη μας, να αγαπήσουμε τους Άγιους Πατέρες, να αγαπήσουμε τη ζωή των Αγίων. Και αν δεν μας αξιώσει ο Θεός, που είναι τιμή να σε αξιώσει να τελειώσει μαρτυρικά τη ζωή σου, τουλάχιστον να έχουμε αυτό το μαρτύριο της συνείδησης. Γιατί σήμερα αυτό ζητάει ο Χριστός. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν μας ζητάει το μαρτύριο του αίματος. Προς το παρόν. Τουλάχιστον εδώ στην πατρίδα μας. Μπορεί σε λίγα χρόνια με τους μουσουλμάνους που έρχονται εδώ να έχουμε και μαρτύριο αίματος. Αλλά μας ζητάει αυτό. Το να δείχνουμε να είμαστε αυτό που πιστεύουμε. Έτσι. Αυτό που είπε ο παππούλης. Περνάς από μια εκκλησία. Γιατί να μην κάνεις το σταυρό σου. Είσαι Ορθόδοξη Χριστιανή. Γιατί βάφεσαι. Γιατί φοράς παντελόνι. Γιατί συμφύρεσαι με αυτά με το κοσμικό τρόπο ζωής. Να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπουμε τηλεόραση, γιατί βλέπετε τηλεόραση, ξέρετε τι είναι τηλεόραση. Τηλεόραση είναι το καταχυτικό της νέας εποχής. Σας διαμορφώνουνε. Ήδη στο σχολείο διαμορφώνουνε μια γενιά ανθρωπαρίων, όχι ανθρώπων, ανθρωπαρίων. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων που πιάνει τα μικρά παιδιά, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν αυτοί. Πάρα πολύ καλά ξέρουν τι κάνουν. Και το δεύτερο που μας κάνουν και μας διαμορφώνουν είναι μέσω της τηλεόρασης. Και αισθηνόμαστε όλοι και όλοι έχουμε χάψει σιγά σιγά αυτά όλα τα ψέματα που μας τα διεστραμμένα. Όλα τα ΜΜΕ είναι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Ξέρετε τι διδαχή έχει γίνει για αυτό το πράγμα στο λαό μας. Και όλοι σήμερα λίγο πολύ πιστεύουν ή τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολύ ανεκτικοί σε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν έγινε σιγά σιγά. Αυτοί δουλεύουν χρόνια πάνω σε αυτό. Αλλά αυτοί είμαι εμείς που καθόμαστε και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μην τους αφήνετε να σας διαμορφώνουν. Να το πω πολύ απλά. Σιγά σιγά μας φτιάχνουν ήλωτες και μας πάνε εκεί που θέλουν. Σταματώ γιατί δεν έχετε χρόνο. Αυτό που είπατε για τις άσχημες λέξεις για την Χριστιά να πω. Πώς μπορούμε εμείς τα παιδιά να το περάσουμε αυτό. Εγώ μιλάω για το σχολείο τώρα. Γιατί υπάρχει πολύ έντονα αυτό το πρόβλημα στα παιδιά. Ναι, γιατί δεν είναι το θέμα στις λέξεις. Είναι στην καρδιά. Ένα μικρό παιδί, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι το περίσσευμα της καρδιάς του αυτό. Κι όμως αυτό είναι, δυστυχώς. Και τα πολύ μικρά παιδιά, επειδή έχουν κακή αγωγή. Δημοτικού, μιλάω για παιδιά του δημοτικού. Εγώ σας λέω νηπιαγωγείου. Και νηπιαγωγείου, ναι, και νηπιαγωγείου. Ξέρετε τι μου λένε οι νηπιαγωγοί. Ναι, το βλέπω μέσα στο σχολείο. Κάνουν τα παιδιά τα νηπιάκια πράγματα που ντρέπονται να τα δουν οι νηπιαγωγοί, ντρέπονται να τα βλέπουν. Από πού οφείλεται αυτό, για πέστε μου, ξέρετε. Τηλεόραση, όπως είπατε, από τον. Εγώ θα σας πω και κάτι πιο τολμηρό. Και από τους ίδιους τους γονείς τα βλέπουν. Ναι, γονείς. Για να μην πω τα υφίστανται. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Έτσι. Είμαστε πολύ διεφθαρμένοι. Πολύ διεφθαρμένοι. Έτσι. Το ότι αυτό το λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ. Ναι. Πέστε το στον Κύριο αυτό. Όχι, όχι.
το λέει. Ο γύρος δεν λέει εκ του περισσεύματος. Ωραία, το μικρό παιδί αναπαράγει αυτό. Αναπαράγει αυτό που του σερβίρουμε, έτσι. Αυτό είναι το περισσεύμα του. Μπορεί να το κάνει ασυνειδήτως. Αλλά πάλι όμως από εκεί ξεκινάει, από την καρδιά. Όταν όλη μέρα ακούει τους γονείς του να μιλάνε έτσι, τι θα κάνει, αυτό θα κάνει. Εμένα, ξέρετε, το λέω υποτύπου, μου ούτηγε στην εξομολόγηση. Καλοπροαίρετο το άνθρωπο να εξομολογηθεί, αλλά έτσι είχε μάθει να μιλάει, μου περιέγραφε ένα γεγονός και του λέω, ωραία, και το είπε. Όχι, συγγνώμη, πάτε, μου λοιπόν, και είχε πει και άλλα μαργαριτάρια. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν το έκανε, πώς να σου πω, κακοπροαίρετα, δεν ήρθε να μιλήσει προσβλητικά, αλλά να, έτσι μεγάλωσε, έτσι έμαθε και δεν είχε πλέον και την αίσθηση, ας πούμε, της ιερότητας του χώρου. Αφήστε με εμένα. Απίεσουν, πού είμαι, ρε, τώρα, σε εκκλησία είμαι. Έστω, ας κρατήσω τα προσχήματα. Και αυτό το είχε χάσει. Αλλά έτσι είχε μεγαλώσει. Και η γλώσσα του καημένου έτρεχε και. Όχι, λέει, συγγνώμη, πάτε, λέει. Εσύ εξομολόγησε μου τυχαίνει. Στα παιδιά να λέτε το νόμο του Θεού, αφού είπατε για τα παιδιά. Να λέτε το νόμο του Θεού ακρεφνώς, το Ευαγγέλιο. Αλλά πρέπει να το πείτε, να το γνωρίζετε κι εσείς. Ας πούμε για τις λέξεις που λέτε. Όταν πεις τον άλλο βλάκα, τι παθαίνεις, ξέρετε. Η ηλίθεια. Τι λέτε Ευαγγέλιο. Πας στην κόλαση. Πας στην κόλαση, λέει. Καταλάβατε πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πεις το παιδί. Πεις, παιδάκι μου, αυτά μην τα λες. Έτσι. Αν το παιδί έχει λίγο φόβο Θεού, λίγο πίστη, το πιάνει. Έτσι. Εσείς να σπέρνετε και... Και ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Σάββα. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς ευχαριστούμε.